Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ, από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, απευθυνόμαστε σε όλους τους εργάτες, τις εργάτριες, τους υπάλληλους, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες, στην νεολαία μας, με το βλέμμα στραμμένο στο ασφυκτικό σήμερα βέβαια, αλλά κυρίως το ελπιδοφόρο αύριο, που μπορεί να διαμορφώσει ο λαός με την πάλη του, με τον αγώνα του, τις διεκδικήσεις του, επιβάλλοντας να ικανοποιηθούν επιτέλους οι σύγχρονες ανάγκες του. Είμαστε μπροστά σε κάθε αγωνιστική ανάταση, ακόμα και για τα πιο στοιχειώδη δικαιώματα που σήμερα μπαίνουν στο στόχαστρο από το μεγάλο κεφάλαιο από τις κυβερνήσεις του. Είμαστε μπροστά σε κάθε προσπάθεια να ανάψει έστω και μια μικρή αιστεία αντίστασης, διεκδίκησης, για να μην χαθεί ούτε ένα μεροκάματο, για να μην γίνει ούτε μια απόλυση, για να απαιτήσουμε τα αυτονόητα. Όλα αυτά δηλαδή που έχει ανάγκη ο σημερινός εργαζόμενος, ο άνεργος, ο άνθρωπος του μόχθου, για να ζήσει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Είμαστε μπροστά σε κάθε προσπάθεια οργάνωσης, κινητοποίησης, ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν καλύτερα από όλους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της περιοχής, όπως αυτή της ανακύκλωσης, που ξέρουν ότι έχουν να υπολογίζουν σε μια σταθερή, μάχημη δύναμη για κάθε διεκδίκησή τους στο ΚΚΕ. Οι εργάτες που βλέπουν τους επενδυτές στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων να ξεκοκαλίζουν τεράστια ποσά από τα ΕΣΠΑ, από διάφορες κρατικές επιδοτήσεις και οι ίδιοι να είναι αντιμέτωποι με την απειροσιά, με τα εργατικά ατυχήματα, με μια μεγάλη αβεβαιότητα για το πώς και αν θα έχουν δουλειά. Ενώ ακόμα και το δίκαιο αίτημά τους να εντάσσονται στα βαρέα και αντιγυνά δεν ικανοποιήθηκε μέχρι σήμερα από καμία κυβέρνηση. Ούτε από αυτή που προσπάθησε να ντύσει με ένα δίθεν αριστερό περιτύλιγμα τα αντιλαϊκά της μέτρα. Οι εργαζόμενοι επίσης στον κλάδο του τουρισμού, που μπορεί να εξυπηρετούν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους εδώ στο όμορφο νησί της Κρήτης, αλλά και οι ίδιοι δεν ξεκουράζονται ποτέ παρά μόνο τους μήνες που ακολουθούν με την ανεργία, περιμένοντας πάλι τη νέα σεζόν. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, που προσπαθούν να τα κρατήσουν όρθια με εξαντλητικά ωράρια, αφού οι αναγκαίες προσλήψεις που απαιτούνται δεν γίνονται, γιατί όπως απαντούσε η προηγούμενη κυβέρνηση και όπως απαντάει και η σημερινή, δεν μπορεί, λέει, το κράτος να ανταποκριθεί οικονομικά. Το ίδιο αυτό το κράτος βέβαια δεν απαντάει με τον ίδιο τρόπο όποτε το μεγάλο κεφάλαιο ζητάει απαλλαγές, ζητάει μείωση της φορολογίας του, σβήστημο προστήμων και χρεών για τους μεγάλους. Έτσι λοιπόν, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι όμιλοι συμμετέχουν μόνο κατά 7% στο σύνολο των φορολογικών εσόδων του κράτους, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε και άλλο τους φορολογικούς συντελεστές του από το 28% στο 24% και για τα διανεμόμενα κέρδη από το 10% στο 5% την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, συνεχίζουν να πληρώνουν το 93% των φορολογικών εσόδων. Η εργατική τάξη, ο λαός, θα συνεχίσει δυστυχώς να πληρώνει το μάρμαρο. Η εργατική τάξη θα συνεχίσει να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία.
θα πληρώνει για την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, αφού οι κρατικές δαπάνες παραμένουν παγωμένες, ενώ οι ελλείψεις σε υποδομές και πάνω απ' όλα σε προσωπικό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και όλα αυτά σε συνθήκες μάλιστα, όπως λένε, ανάπτυξης, επενδύσεων, όπως ισχυρίζονται το ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά στελέχη. Αφού σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης οι επενδυτές για να στηριχτούν δεν έχουν ανάγκη μόνο από ζεστό κρατικό χρήμα για να κάνουν τις επενδύσεις τους. Έχουν ανάγκη και από διάφορες άλλες διευκολύνσεις, όπως είναι για παράδειγμα να έχουν το πεδίο ελεύθερο, απαλλαγμένο από κάθε εμπόδιο αγωνιστικής συνδικαλιστικής δράσης, απαλλαγμένο ακόμα και από τα εργατικά σωματεία. Αυτό το καθάρισμα που άφησε στη μέση ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία με την ομή παρέμβαση του κράτους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τις ενώσεις προσώπων, την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας, τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, την προσπάθεια δηλαδή να βάλει όλο το εργατικό κίνημα στον ηλεκτρονικό γύψο. Το νέο ασφαλιστικό, που δεν είναι βέβαια και τόσο νέο, γιατί είναι συνέχεια όλων των νόμων του ΠΑΣΟ, των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, των προηγούμενων δηλαδή χρόνων, δεν το λέμε εμείς αυτό, ο Βρούτης το ομολόγησε, έρχεται λοιπόν να ολοκληρώσει σήμερα αυτό το έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση. Γιατί είναι έγκλημα η συνολική ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι ώστε η ασφάλιση από κοινωνικό δικαίωμα να μετατρέπεται σε επένδυση με ατομικό ρίσκο. Έγκλημα είναι οι εργαζόμενοι να υποχρεώνονται για όλη τους τη ζωή να πληρώνουν ατέλειωτες εισφορές από το μισθό τους ή ακόμα και φόρους, αλλά στο τέλος να μην γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν σύνταξη. Και όλα αυτά δεν περιμένουμε βέβαια να τα δούμε γραμμένα τις επόμενες μέρες σε ένα από τα πολλά νομοσχέδια που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα πρέπει να συζητήσουμε, τώρα πρέπει να τα απορρίψουμε, να τα απορρίψουν δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στους τόπους δουλειάς, στα σωματεία τους, να τα απορρίψουν οι φτωχοί αγρότες στα χωριά, στους αγροτικούς συλλόγους, οι αυτοπροσχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι μέσα από τους συλλόγους τους. Να τα απορρίψουν τα νέα παιδιά που ξέρουν πως τα χρόνια της εργασιακής ζούγκλας, της ευελιξίας, δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, ενώ κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου τους δεν θα έχουν ουσιαστικά ούτε πρόσβαση καν στην υγεία, στην περίθαλψη. Σε αυτή τη συζήτηση που το ΚΚΕ έχει ανοίξει με συγκεντρώσεις όλες τις πόλεις, στους τόπους δουλειάς, αναδεικνύουμε πως το κράτος πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης για όλους, γιατί δεν είναι εμπόρευμα να απολύεται. Γιατί στη δική μας αντίληψη το ασφαλιστικό δεν είναι κόστος. Γι' αυτό βέβαια χρειάζεται και μια άλλη κοινωνία, μια άλλη οικονομία που δεν θα φρενάρει, αλλά θα ικανοποιεί όλες τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν περισσότερα χρόνια στα γεράματά τους εκτός παραγωγής, να ζήσουν ελεύθεροι, χωρίς το γραχνά της εργοδοτικής εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, να ξεκουραστούν, να διαθέσουν τον χρόνο τους όπως αυτοί επιθυμούν και όχι όπως επιθυμούν οι καπιταλιστές, οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν την απασχόληση μέχρι τα βαθιά γυρατιά με το βάρβαρο επιχείρημα της ενεργούς γύρανσης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
για την υποδόμηση ενιαίου συστήματος που περιλαμβάνει και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες όμως επίσης πρόληψης, αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Όλα αυτά που συζητάμε συνθέτουν την ίδια την αντιδραστική κυβερνητική πολιτική, η οποία επιβάλλεται βέβαια με ένταση του αυταρχισμού, της κρατικής καταστολής, όπως αποδεικνύουν και τα πρόσφατα έργα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα που είναι καθημερινότητα δυστυχώς για τους εργαζόμενους, δεν είναι μοιραία, δεν είναι ουρανοκατέβατα. Δεν πρόκειται να τα αποδεχτούμε. Ξέρουμε οπωσδήποτε ότι δύσκολα αλλάζουν προς το καλύτερο, με πολύ κόπο. Όμως ξέρουμε επίσης ότι με τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξουν αν δεν το παλέψουμε σκληρά, αν δεν το παλέψουν για να το επιβάλλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, ο ίδιος ο λαός, με την ενότητά του, το δυνάμωμα των σωματείων, των συλλόγων, την απαλλαγή του συνδικαλιστικού κινήματος από τις διάφορες φιλοεργοδοτικές υποταγμένες ηγεσίες, οι οποίες είναι και συνυπεύθυνες για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια πως η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης έκανε άλλο ένα επικίνδυνο βήμα μπροστά με το μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης για οριοθέτηση ΑΟΣ, που διέγραψε από το χάρτη την Κρήτη μας αλλά και άλλα νησιά της πατρίδας μας, όπως τη Ρόδο, την Κάρταθο, το Καστελόριζο, μόνο που την τουρκική επιθετικότητα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει η μεγαλύτερη πρόσδεση της Ελλάδας στις διάφορες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ. Χρόνια τώρα έτσι εφησυχάζουν το λαό. Όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα που έδωσαν και συνεχίζουν βέβαια να δίνουν γη και είδωρ στους ιμπεριαλιστές. Αντίθετα, το μόνο που κάνει αυτή η πρόσδεση στο άρμα του ΝΑΤΟ είναι να ενισχύει την τουρκική προκλητικότητα. Ούτε η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας προσφέρει τίποτε, που εκτός των άλλων τώρα συζητιέται μάλιστα, λένε, να φιλοξενήσει και πυρηνικά. Το αντίθετο μάλιστα, γίνεται μαγνήτης μεγάλης έκτασης επιθέσεων. Ούτε η μετατροπή της χώρας σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με λιμάνια, αεροδρόμια, άλλα στην υπηρεσία των εχθρών του λαού μας είναι τελικά για το καλό μας. Ούτε η υλοποίηση των διαφόρων ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην περιοχή, όπως ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών του ΣΥΡΙΖΑ, που μαντρώνει τα Δυτικά Βαλκάνια στο ΝΑΤΟ για να γίνουμε όλοι ξανά ένα κουβάρι. Ούτε η στήριξη των αποφάσεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή των πολεμικών σχεδίων του εναντίον της Ρωσίας, που μιλούν ακόμα και για πυρηνικό πλήγμα, ούτε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώνουν κάθε χρόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, απέτρεψαν μέχρι σήμερα την προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργεί τετελεσμένα, να προβάλλει διεκδικήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού και της χώρας μας. Αντίθετα, αυτές οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες δίνουν αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας. Αλήθεια, το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που δεν αναγνωρίζει καν σύνορα ανάμεσα στις χώρες μέλη του? Το ΝΑΤΟ δεν είναι που θεωρεί όλο το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο διαβολικά καλός Τραμπ κατά τον Τσίπρα δεν είναι που δεν θέλει να τα χαλάσει με την Τουρκία για να μην τη χαρίσει, λέει, στη Ρωσία? Και ενώ τόσα χρόνια μας έχουν κυριολεκτικά γανώσει το μυαλό με τις δίθεν συμμαχίες τους,
ουσιαστικά δηλαδή τις συμμαχίες της ελληνικής άρχουσας τάξης, που δήθεν παρέχουν ασφάλεια, προστασία στη χώρα, στο λαό, τώρα ρίχνουν στο τραπέζι και το ζήτημα της συνδιατήρησης του Αιγαίου. Μόνο που αυτό το ιδεολόγημα που προβάλλουν για την ανάγκη ενός επώδυνου συμβιβασμού με την Τουρκία για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου των οικοπαίδων της Κύπρου για να αποφύγουμε, λένε δίθεν, μια πολεμική εμπλοκή, είναι και ψεύτικο και εξίσου επικίνδυνο για το παρόν και το μέλλον του λαού μας, για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για την ειρήνη. Γιατί... στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στο Αιγαίο, μια περιοχή πλούσια σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων, κυρίως φυσικού αερίου, ανταγωνίζονται ισχυρά υπεριαλιστικά κέντρα, κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Κίνα, για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον πλούτο αυτής της περιοχής. Σε αυτό το έδαφος εκδηλώνεται και ο ανταγωνισμός της τουρκικής αστικής τάξης και της ελληνικής άρχουσας τάξης. Και οι ανταγωνισμοί αυτοί οδηγούν σε πολεμικές συγκρούσεις, όπως με τραγικό τρόπο δυστυχώς έχει αποδειχθεί, με τις πολύχρονες υπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην ίδια τη Λιβύη. Ο λαός μας πρέπει να απορρίψει τα διάφορα εκβιαστικά διλήμματα, να μην δεχτεί καμιά υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και να σκεφτεί πως αν στην Ελλάδα και στην Τουρκία έκαναν πραγματικό κουμάντο οι λαοί, εάν και στις δύο χώρες, αλλά και σε άλλες γειτονικές μας χώρες, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, την εξουσία είχε η εργατική τάξη της κάθε χώρας, ο λαός, το σίγουρο τότε θα ήταν πως θα έβρισκαν τρόπο, θα βρίσκαμε τρόπο να λύσουμε τις όποιες διαφορές. Εκεί λοιπόν πρέπει να πάμε, προς τα εκεί πρέπει να δουλεύουμε. Εκεί πρέπει να κατευθύνεται η πάλη μας και μέσα στην Ελλάδα και σε κάθε άλλη χώρα της περιοχής. Αυτή την προοπτική πρέπει να ποτίσει η πάλη για να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις, δυναμώνοντας τον αγώνα ενάντια σε όλους τους πολεμοκάπιους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις στην οργάνωση της πάλης της λαϊκής αντεπίθεσης για να αυξηθούν οι αιστείες αντίστασης, να διευρύνεται η δύναμη του κόμματος και της ΚΝΕ με νέους αγωνιστές, με νέες αγωνίστριες, για να αναπτύσσεται η κοινωνική συμμαχία των μισθωτών εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων αγροτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, των επιστημόνων, να αγκαλιάσει όλο και πιο δυνατά και πλατιά τις γυναίκες της ελληνικής οικογένειας, τους νέους και τις νέες. Απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις, διέξοδο υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, μπορεί να δώσει μόνο η αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή γραμμή πάλης. Ο αγώνας για μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας, της εξουσίας, ο αγώνας δηλαδή τελικά για τον σοσιαλισμό. Το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένο σχέδιο, πρόγραμμα για να ζήσει ο λαός μας πραγματικά όπως του αξίζει. Ασφάλεια για το παρόν και το μέλλον και ταυτόχρονα συμμετοχή σε ημεριαλιστικές συμμαχίες και πολέμους όπως συμβαίνει σήμερα δεν μπορούν να συμβαδίζουν. Οι καπιταλιστές, οι κυβερνήσεις τους, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ,
μπορούν να καυχόνται και να ανταλλάσσουν συγχαρητήρια για πολλά και διάφορα κάθε μέρα. Για ένα πράγμα όμως δεν δίνουν συγχαρητήρια ο ένας τον άλλον. Γιατί ένα πράγμα δεν καταφέρανε. Δεν καταφέρανε μέχρι σήμερα να τσακίσουν τη διάθεση για αγώνα, για αντίσταση, για διεκδίκηση, την προοπτική και την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, να πάνε κι αλλιώς, μπορούν να αλλάξουν ριζικά. Και αυτό βέβαια να είναι σίγουροι θα το βρουν μπροστά τους. Το ΚΚΕ γι' αυτό παλεύει και δεν πρόκειται να το βάλουν στο χέρι. Κάθε προσπάθειά μας, κάθε παρέμβασή μας παίρνει υπόψη της στη σημερινή πραγματικότητα, αλλά παίρνει και τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας που μπορούν να αξιοποιηθούν για να ανθρωπεύσει τελικά ο άνθρωπος. Γιατί εκεί πρέπει να κοιτάει η πάλη του λαού μας, εκεί πρέπει να προσανατολίζεται ο αγώνας για να έχει και διάρκεια και συνέχεια, να αφήνει παρακαταθήκη στην άνοδο της οργάνωσης, να θωρακίζεται τόσο απέναντι στην καταστολή όσο και στην ενσωμάτωση, να αγκαλιάσει με όλα τα αιτήματά του ακόμα περισσότερους, να ταρακουνάει τη μυρολατρεία. Το δρόμο για το αύριο που θέλουμε, για μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, τον ανοίγουν οι δύσκολες καθημερινές μάχες του σήμερα. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι, είμαστε βέβαιοι, καθήκον όλων μας είναι να δυναμώσουμε το κόμμα κάθε μέρα, κάθε ώρα, παντού. Όπου χτυπά η καρδιά των εργαζομένων, όπου χτυπά η καρδιά του λαϊκού κινήματος, των αγροτικών μπλόκων του αγώνα, των φοιτητικών κινητοποιήσεων, των αντιπολεμικών δράσεων. Γιατί όπως γράφει και ο Δημήτρης Περισσυνάκης και λέτε εδώ στο Ηράκλειο, όλη η ζωή μας, σύντροφοι, αγώνας και θυσία για μια ζωή καλύτερη με λαϊκή εξουσία, που είναι μια ιστορική ανάγκη και επιβάλλει μικρό καλύκιο ποιος μωρεί ή αγωνάρια ζωάλι, σαν οργισμένος ποταμός το προλεταριάτο να ενωθεί και θα έρθουνε στη γη στα πάνω κάτω. Γεια σας.